Λαφαζάνης έχει ένα plan B. Έχει ένα plan B η τάση του κυρίου Λαφαζάνη. Το plan B είναι πάμε, πάλι, εκβιάζουμε και όταν δεν πετύχουμε γυρίζουμε στο εθνικό νόμισμα. Αυτό είναι το plan B. Μάλιστα. Αυτό λένε και αυτοί. Γιατί δεν μας το λένε οι Σιριζέοι αυτό, ότι αυτό είναι το plan B. Ο κυρίος Λαφαζάνης το λέει. Άμα είχε πάει ο κυρίος Λαφαζάνης νομίζω θα τους το είχε πει. Τώρα η κυρία Σημακοπούλου πετάει πάλι την μπάλα στην εξέδρα. Εδώ έχουμε. Όχι, σε εσάς την πετάτε. Έχουμε, ναι. Την πετάτε σε μένα και μιλάτε για plan B. Εσείς, λίγο πιο δυνατά γιατί στα ναι, εσείς που, λέτε, και... εσείς που λέτε ότι διαπραγματεύεστε, δεν πάνε και τόσο καλά οι διαπραγματεύσεις, αλλά δεν έχετε να κάνετε τίποτε άλλο απολύτως από το να συρθείτε πίσω από την Τρόικα και τις απαιτήσεις της. Αυτό άλλωστε γίνεται 4 χρόνια τώρα. Ένα κακόγουστο θέατρο όπου βλέπουμε να κορυφώνονται οι αντιπαραθέσεις, να πηγαίνουν τα πράγματα από το κακό υποτίθεται προς το χειρότερο, να οδεύουμε σε ρήξη και ξαφνικά να υπάρχει μια αναδίπλωση, μια απίστευτη κολοτούμπα όπου αποδεχόμεθα όλα όσα απαιτεί και θέλει να επιβάλλει στη χώρα μας η Τρόικα σε μια πορεία η οποία είναι απολύτως βεβαίως αδιέξοδη. Ναι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος πολύ, αν δεν πέφτω έξω, μακάρι να πέφτω έξω, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Η κυβέρνηση... Δηλαδή εσείς λέτε ότι είναι συμπαιγνία, δηλαδή κάνουν ότι έχουν τεχνητή κρίση. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Εντάξει. Λέω όμως ότι έχουμε μία κυβέρνηση, είναι θέατρο, λέτε εσείς. Μία κυβέρνηση που λέει ευθέως, το έχει πει ο κύριος Καρδούβελης με στεντορία τη φωνή, ότι δεν έχει δυνατότητα η Ελλάδα να διαχειριστεί μια ρήξη με την Τρόικα. Από τη στιγμή που ο κύριος διαπραγματευτής της Ελλάδας, ο κύριος Χαρδούβελης, λέει αυτή τη λέξη, κάνει αυτή την εκτίμηση, καταλαβαίνετε ότι είναι όμηρος. Τι πάει να διαπραγματευτεί? Αυτό που έγινε, Πρέπει να συμφωνήσουμε. Δηλαδή, τι κοιτάξτε, κάνουν στο Παρίσι, πίνουν ποτά και κάνουν ψέματα ότι διαπραγματεύονται. Ακούστε, αυτό λέτε, κύριε Λαφαζάνη. Ακούστε, βεβαίως δεν διαπραγματεύεται επί της ουσίας η κυβέρνηση. Βεβαίως δεν διαπραγματευόταν καμία κυβέρνηση. Δεν είναι ουσία μέχρι να μην τώρα μειωθούν οι μισθοί. Βεβαίως βάζουν τη χώρα, τη θηλιά στο λαιμό της χώρας. Είναι βέβαιο αυτό. Βεβαίως ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Και βεβαίως δημιουργείται μια κορύφωση έντασης ώστε κάτι να αφαιρεθεί από το πακέτο και να πούμε, όπως το έκανε ο Χότζας, να τι ωραίο που είναι. Το έχουμε δει, σας λέω ξανά, αυτό το έργο. Για να μπορέσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά με την Τρόικα, για οτιδήποτε θέμα πρέπει να έχει εναλλακτική επιλογή ρήξης με την Τρόικα. Ωραία. Όταν ξέρει plan ότι B, δεν. Δηλαδή, κύριε όταν plan δεν B, έχετε αυτό. Εναλλακτική. Τώρα εσείς μπορεί να λέτε plan B, plan B. Αυτό είναι η εναλλακτική γραμμή. Ακούστε να δείτε. Η εναλλακτική γραμμή. Ή θα φτάσει σε μια συμφωνία που θα γίνει υποχωρήσεις. Ακούστε, κυρία Σημακοπούλου. Ή δεν θα συμφωνήσεις όταν... και πρέπει εντάξει, να κάνεις τώρα κάτι δεν θα μιλάτε άλλο πάνω μου, δεν γίνεται. Λοιπόν, ή θα έχετε μονόδρομο ότι δεν μπορούμε να τα σπάσουμε την Τρόικα. Σας το είπα προηγουμένως τι είπε ο κύριος Καρδούβελης. Και το είπε σε όλους τους τόνους και νομίζω ότι το μήνυμα το έλαβαν οι πάντες και ειδικά οι Τροϊκανοί. Όταν λοιπόν δεν έχετε άλλη επιλογή από το να συμφωνήσετε με την Τρόικα, όταν δεν υπάρχει άλλη προοπτική για τη χώρα, καταλαβαίνετε ότι θα σας παίξουν όπως η γάτα με το ποντίκι. Ποια και είναι αυτό η άλλη προοπτική και για τη χώρα, κύριε Λαφαζάνη? Να φύγει η Τρόικα. Να απαλλαγούμε. Μετά... Δεν ακούτε. Άλλο να φύγει η Τρόικα, φύγει... αφού έχουμε συμφωνήσει να φύγει η Τρόικα. Λοιπόν, και άλλο να μην έχουμε. Σας έχουμε πει τις επιλογές επανειλημμένα. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο τους Τροϊκανούς, δεν αντέχει καμιά μορφή εποπτείας, δεν είμαστε απικία, έτσι μας συμπεριφέρονται ως απικία. Δεν είναι δυνατόν η μισή κυβέρνηση να πηγαίνει στο Παρίσι και να γυρίζει άπρακτη, διαπραγματευόμενη υποτίθεται με τους υπαλλήλους των υπαλλήλων. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Πάντως, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Χώρα, λοιπόν, η διέξοδος για τη χώρα. Η διέξοδος για τη χώρα δεν διαπραγματευόσαστε, σας ξεφτιλίζουν, σας ταπεινώνουν. Δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό. Το θέαμα είναι θλιβερό. Να πηγαίνει η μισή κυβέρνηση επάνω να βλέπει υπαλλήλους.
Υπαλλήλου βλέπει. Κανένα υπουργό δεν διαπραγματεύεται εντό αγωγικών με υπαλλήλου. Συγγνώμη κύριε Λαφαζάνη, τι πήγαν να κάνουν στα φανς οι φίλοι. Θα σα πω για τα φανς δεν διαπραγματευτήκαμε με κανέναν και γι' αυτό βλέπετε τι αντιδράσει. Αυτή δεν είναι αυτή που εσεί φωνάζετε μέσα στην Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπετε τι αντιδράσει. Γιατί πήγαν στα φανς. Είναι γήπε, βεβαίω είναι γήπε. Ωραία, και τι πήγανε να δουλεύουν στι γήπε από κοντά. Δεν το συζητάμε. Γιατί πήγανε. Να του πούνε τι. Εμεί πηγαίνουμε. Τι να του πούνε κύριε Λαφαζάνη, εσεί και σα πούνε. Μην του την πέφτετε ο ένα από αριστερά, ο άλλο από δεξιά. Αφήστε το να τελειώσει. Λοιπόν, καλά κάνανε και πήγανε. Λοιπόν, το ότι. Λέω ότι εσά σα συμφέρει, σα ΣΥΡΙΖΑ, να επιτύχει διαπραγμάτευση. Ωραία. Ωραία. Γιατί ο κ. Σταθάκης κάτι τέτοιο μου φαίνεται ότι είπε. Λοιπόν, ακούστε, εμεί. Λέω, ποιο είναι το εθνικό συμφέρον. Κύριε Κουτσούκο, εμεί και προσωπικά. Και προσωπικά και σαν χώρο. Εμείς δεν λέμε η Ελλάδα να πάει στο κακό, στο χειρότερο για να υποφεληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλίμονο. Αυτές οι λογικές είναι τραγικές λογικές. Παρακαλάμε, προσπαθούμε για ό,τι θετικό βήμα μπορεί να επιτευχθεί, να επιτευχθεί. Και εμείς με τη στάση μας υποβοηθάμε μία κυβέρνηση που θα ήθελε να διαπραγματευτεί. Διότι όταν έχεις μία αντιπολίτευση η οποία λέει να φύγει η Τρόικα, να φύγουμε από τα μνημονία. Εδώ διαφωνούμε. Εντάξει, διότι εντάξει, ρώτησε προηγουμένως. Εντάξει, ωραία, διαφωνούμε. Δεν είναι νέο αυτό. Μα το ξέρω με το Πασόκ, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί η ερώτηση ήταν αν η στάση του ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει τη διαπραγμάτευση. Η άποψή μου είναι ότι δεν βοηθάει. Εντάξει, διότι αυτά που ζητάνε τώρα τα μαλλιά τη κεφαλή έχουν να κάνουν με την εκτίμηση ότι θα πάμε σε αστάθεια. Εντάξει. Είναι καθαρό αυτό. Διότι από τη μια μεριά. Δεν ζητάνε να κοπούν οι συντάξει επειδή θα πάμε σε αστάθεια, κύριε Σουτσού. Παρουσιάζει τα νούμερα. Αν δέχονται ότι θα υπάρξει ανάπτυξη, δεν θα χρειαζόταν να γίνει αυτό. Του παρουσιάζει τα νούμερα. Ένα λεπτό. Ο ένα κόβει, ο άλλο ράβει. Έχουμε νούμερα γραμμένα. Ζητάνε να κοπούν οι συντάξει επειδή υπάρχει ναι. Να πω εγώ μια άποψη και να επανέλθει. Να πείτε άποψη. Εδώ... Να ολοκληρώσει ο κ. Λαφαζάνης γιατί θα πάμε σε διάλειμμα, θα σας διακόψουμε βιαίως και μετά θα τα πείτε όλη την άποψη σας αναλυτικά. Λοιπόν, αυτά όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες αναδεικνύουν την ανάγκη η Ελλάδα να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Δεν βγαίνει αυτός ο δρόμος. Η επιλογή αυτή είναι αδιέξοδη. Με την Τρόικα, με τα μνημόνια, με τη λιτότητα, με τις περικοπές, οι οποίες θα συνεχιστούν, θα παραταθούν και οδεύουμε σε νέο μνημόνιο, οδεύουμε σε ακόμα χειρότερες εξελίξεις. Και τα φάνη τι ρόλο θα παίζουν με το ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν έτσι. Δεν μου απαντήσατε όμως, σας παρακαλώ. Σας απαντάω και σας απάντησα πολύ καθαρά. Το καλά, κάνανε και πήγανε. Καλά. Έχω άποψη. Ωραία, και την οποία αυτή εγώ. Την άποψη ζητώ, κύριε Λαφαζάνη. Μη φωνάζετε, θα τη δείτε. Εντάξει, εντάξει, αλλά θα ακούσετε. Αν παρεμβαίνετε συνεχώς, δεν θα ακούσετε μία πρόταση. Λοιπόν, έχω άποψη για όλα τα θέματα και την καταθέτω εκεί που πρέπει να την καταθέτω. Δεν θα μου την πει. Θα καταθέτω τις απόψεις μου. Θα ήθελε πολύ να τους καταχαιριάσει, αλλά δεν το κάνει δημοσίως. Δεν μου λες. Με συγχωρείτε. Ναι, αλλά θα με αφήσετε να απαντήσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καταθέτω τις απόψεις μου εκεί που πρέπει να καταθέτω και νομίζω ότι έχουν βάρος και επιρροή. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Η συζήτηση με οποιονδήποτε δεν σημαίνει συμφωνία. Δεν σημαίνει διαπραγμάτευση, δεν σημαίνει παράδοση. Και όπως τα είδατε, σε αυτούς βεβαίως που γράφουν και κάτι κόκκους αλήθειας από ό,τι συνέβη, τι είπανε και ο κύριος Σταθάκης και ο Μιλιός. Είπανε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τις έχουμε πει επανειλημμένα. Κάθε μέρα τις λέμε. Και νομίζω ότι τα δύο φάξ εκεί, Bank of America και τα λοιπά, περίπου περιγράφουν αυτές τις θέσεις. Ναι, απλώς ο ένας το δραματοποιεί λοιπόν, πολύ πολιτικά και λέει ότι είχε λοιπόν, ο των κομμουνιστών. Εντάξει, ναι. Αυτό με συγχωρείτε. Κρίση. Με συγχωρείτε είναι τώρα. Κρίση δική με συγχωρείτε. Αυτό να τα ακούσει το κουκουέ να τριχιάσει. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Σου λέει, μας κλέβουν το πρόγραμμά μας. Να δούμε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Εμείς είπαμε λοιπόν τις θέσεις μας, τις απόψεις μας. Τώρα από εκεί πέρα να ξέρετε ότι την πορεία της χώρας μας την καθορίζει ο ελληνικός λαός. Δεν την καθορίζει τα φαντς ή οι τάδε κύριοι από εδώ και από εκεί. Βεβαίως εμείς παίρνουμε υπόψη μας τους πάντες. Αλίμονο. Αλλά έχουμε δημοκρατία. Πρέπει να πούμε ο λαός είναι κυρίαρχος. Η Ελλάδα υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητο κράτος. Το καταντήσανε βεβαίως Μπανανία και Προτεκτοράτο. Αλλά είναι ανεξάρτητη χώρα και έτσι πρέπει να πορευτεί. Λοιπόν, την πορεία της θα την καθορίσουν όχι οι λεγόμενες αγορές, το χρηματιστικό κεφάλαιο, ο κύριος Τάδε, ο κύριος
Δίνα, βεβαίως, οι γήπες, βεβαίως γήπες. Οπότε πήγατε βεβαίως για ποιο λόγο, πάλι βεβαίως δεν κατάλαβα. Μα ενημερώνουμε όλους όσους... Τι να σας ενημερώσετε, θα έχουμε όλους... όλο την επόμενη μέρα, όχι, με καθόλου, στο δικό σας σενάριο. Ενημερώνουμε, δεν θα κάνω ενημερώνουμε, οπότε πήγατε ενημερώνουμε, να τους ενημερώσετε ότι δεν συμμαγωπούλου και συζητάμε με όλους. Ως τώρα κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή... Όχι να κάνω το δικό του διαβολά, τον κατηγορήσω ότι πάει και άλλα λέει έξω και άλλα μέσα. Τώρα που είπε και μέσα και έξω, λες γιατί πας. Μα την κυρία Μέρκελ, κυρία Σημακοπούλου, κυρία Σημακοπούλου, την κυρία Μέρκελ τη χαρακτηρίζουμε και τη ζωγραφίζουμε πολιτικά βεβαίως πάντοτε άκρως αρνητικά. Δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με την ίδια ούτε με την πολιτική της. Από εκεί πέρα όμως, αν είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, παίζουμε ένα θεσμικό ρόλο, πρέπει να συζητάμε. Ναι, η Μέρκελ πρέπει, είναι θεσμική. Λέω, η γήπες όλοι, δεν πολύ είναι τώρα. Μα οι αγορές είναι οικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι παίζουν ένα ρόλο και μάλιστα, επιτρέψτε μου να πω, δυστυχώς, το χρηματιστικό κεφάλαιο, γιατί αυτό αντιπροσωπεύουν, κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο. Εντάξει. Και περίπου καθορίζει τη στιγμή του πλανήτη. Λοιπόν, να τον αγνοήσει. Εγώ δεν είπα, όλους θα τους λάβεις υπόψη. Τα πάντα θα λάβεις υπόψη. Αλλά θα καθορίσουμε, θα καθορίσουμε την πορεία μας με βάση το πρόγραμμά μας. Και όχι με βάση το τι θέλουν οι αγορές. Εάν πριν σκίσετε τους μνημονιακούς νόμους. Είναι όχι, μια όχι. Έκφραση την οποία χρησιμοποιείτε. Ναι, ναι, όχι, θα το ακυρώσουμε το μνημόνιο. Ναι, ναι, θα το ακυρώσουμε με νόμους, με τη Βουλή, κανονικά, με δημοκρατικές διαδικασίες. Αποσύρω το σκίσω, δεν είναι εκεί το θέμα τώρα. Θα το ακυρώσετε με τη Βουλή. Προφανώς δεν το σκίσετε στην πλατεία. Εάν πριν γίνει αυτό, οι γήπες αυτοί λένε φύγετε μακριά από την Ελλάδα. Φαντάσουν τι θα απογίνει, εάν πράγματι. Αυτό σου λέει ο άλλος, ότι έχεις κάποιο σχέδιο γι' αυτό. Το να λέτε ότι. Γιατί εσύ το. Θα φύγουν από την Ελλάδα και θα είναι καταστροφή. Θα φύγουν από την Ελλάδα και θα είναι καταστροφή. Αν το λέτε αυτό. Εγώ δεν το λέω, γιατί παλί σας το λένε. Είναι εδώ στην Ελλάδα. Ξέρετε πού είναι τα επιτόκια της Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει σε αγορές. Αυτοί δεν βγαίνουν να τη δανείσουν την Ελλάδα. Αυτοί οι κύριοι είναι. Δεν δανείζουν Ελλάδα. Δηλαδή, από πού θα φύγουν οι φευγάτοι, οι οποίοι έχουν τεινάξει τα επιτόκια στον αέρα, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πνίγεται από την πολιτική τους. Λοιπόν, βέβαια τα είπαμε. Όλα τα είπαμε και γι' αυτό βλέπετε τις αντιδράσεις. Δεν τα κρύψαμε, το πρόγραμμά μας είπαμε. Αυτά που λέμε εδώ, τα λέμε και εκεί. Δεν θέλουμε να έρθετε στην Ελλάδα, αυτό πήγε να σου πει ο κύριος Σταθάκης. Εμείς δεν λέμε να έρθετε να μυρθείτε, εμείς λέμε αυτά που θα κάνουμε. Το πρόγραμμά μας, η προοπτική μας για τη χώρα. Και η προοπτική μας για τη χώρα δεν εξαρτάται από τις αγορές. Με αυτά που τους είπατε λέτε να έρθουνε, κύριε Λεπτά. Λοιπόν, διάλειμμα και να πάει στον κύριο Κουτσούπο. Διάλειμμα.